Καλημέρα. Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020. Δεν θα σας ρωτήσω πώς περάσε το Αγίου Βαλεντίνου, γιατί είπαμε δεν γιορτάζουμε σε αυτές τις ξενόφερτες γιορτές. Πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Όπως θα έχετε δει και στον τίτλο, οι φίλοι λέει, δεν ήθελα να δικαιωθούν οι γονείς μου που ήταν πολύ σκεπτικοί με αυτό το γάμο και με τιμώρησα βαριά εγώ ίδια. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί ακροατές ή θεατές αυτού του βίντεο θα ταυτιστούν. Ηλικιά μου Θέκλα, έχω μεγάλη ανάγκη να σου συστηθώ. Αυτό κι αν είναι για vlog. Μου συστήθηκε η φίλη, αλλά δεν θα σας πω το όνομά της. Θα πούμε ένα άλλο όνομα. Ζώσουμε ένα άλλο όνομα. Δεν πούμε Μαρία. Νιώθω τόση οικειότητα μαζί σου, γνωρίζω τόσο όπως και όλοι οι φίλοι μας στο κανάλι για σένα, και μου αρέσει πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι και μιλάς και όλα αυτά δίχως κόμπλεξ και ταμπού. Και φυσικά εκτιμώ τις σπουδές σου και τις γνώσεις σου. Σε ευχαριστώ αγάπη μου. Ακόμα και τα προσωπικά, δηλαδή ψώνια σε εκτόσεις, χαχά το γουστάρω και το κάνω επίσης. Εγώ Θέκλα μου είχα την τύχη να πάρω το δώρο της ψυχοθεραπείας πριν περίπου 30 χρόνια. Δηλαδή είμαι ψυχοψαγμένη όπως μας λες. Μικρή τότε, στα 26 μου, αρρώστησα αρχικά παθολογικά και ενώ όλα πήγαιναν καλά μου βγήκε αυτοάνοσο. Μέσα στο πεζοδρόμιο, στο κέντρο της πόλης, έχασα την ισορροπία μου. Πήγα μόνη να ψωνίσω κάτι ωραίο για ένα γάμο που θα πήγαινα. Εκεί ζαλίστηκα, έχασα την ισορροπία μου και βρέθηκα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Κρίση πανικού θα λέγαμε. Το θέμα είναι πως επειδή δεν άκουγα τον gut instinct μου, δεν περνούσα καλά και δεν άλλαζα κάτι. Μέχρι που όντως παθολογικά έχασα την ισορροπία μου, που σημαίνει πως είχα καθαρά παθολογικά προβλήματα στο νεύρο της ισορροπίας. Είχα δυσλειτουργία στο νεύρο της ισορροπίας. Έλα όμως που μετά από 4 μήνες νοσοκομεία όλα καθαρά, εξετάσεις, αχτίνες, MRT και πολλά άλλα, MRI φανταζομένως και πολλά άλλα. Αλλά τα συμπτώματα εκεί και το αστείο, από το άγχος και την καταπίεση να μην μπορώ να βγω έξω από το σπίτι. Που σημαίνει, επειδή είχαμε μεγάλο θέμα με ζήλια με τον πρώην άντρα μου, εγκλωβίστηκα. Και έγινε χωρίς να το καταλάβω αυτό που ήθελε ο πρώην. 3 χρόνια στο σπίτι και να κρατιέμαι από τοίχο για να μπορώ να κάνω βήματα. Έτσι έγινε αυτό που ήθελε και δεν είχαμε θέματα ζήλιας πια. Λύθηκε το πρόβλημά του και ξεκίνησε ο Γολγοθάς μου. Δηλαδή πρώτα έχασα την ισορροπία μου τη σωματική και μετά την ψυχολογική. Αχ, πολλά θα μπορούσα να γράψω, αλλά αχ, πού να μας προλάβεις Θέκλα. Στο τέλος αυτοάνοσο, αρρώστια στο αίμα, μεγάλη ιστορία. Στο παραπέντε σώθηκα μετά από χειρουργείο. Χαίρομαι για σένα. Είμαι υπό παρακολούθηση, είμαι καλά και τα κορίτσια μου, δόξα τω Θεώ, που είχαν εμένα μάνα και πατέρα. Τα κατάφερα. Εκεί χρειάστηκε να κάνω ψυχοθεραπεία, όχι επί επιλογή μου, αλλά επειδή το σύστημα στη χώρα που ζω και εργάζομαι είναι έτσι. Για να μην χάσω τη δουλειά μου και ευτυχώς λέω τώρα. Είδατε τι προοδευμένες χώρες υπάρχουν κάπου στην Ευρώπη, φίλοι που ζει, που όταν έχεις θέμα ψυχικής και σωματικής υγείας, και ειδικά και ψυχικής, σου επιβάλλει το σύστημα να κάνεις ψυχοθεραπεία. Χαίρομαι. Τότε όμως δεν φαντάζεσαι τι κακό έκανα στον εαυτό μου. Πήγαινα σαν τον κλέφτη στο ψυχολόγο μου, να είναι καλά ο άνθρωπος. Έτσι, Θέκλα μου, ούτε σε γκόμενο δεν πας. Κρυφά εννοείς. Κοιτάζοντας αριστερά και δεξιά, μη σε πάρει μάτι πως μπαίνει στο γραφείο ψυχολόγου, που η ταμπέλα μπροστά από το κτίριο ήταν τόσο μεγάλη που τη μισούσα. Και όλα αυτά γιατί ο τότε σύζυγος δεν ήθελε. Ζήλευε παράφορα και το ψυχολόγο. Θεέ μου, τι κακοποίηση έζησα. Αχ, μια Θέκλα που χρειάζεσαι, λέω στον εαυτό μου. Ναι, γλυκιά μου, τη χρειαζόμουν τότε μια Θέκλα, αλλά δεν είχα κανέναν δίπλα μου. Οι γονείς μου πάντα ήταν δίπλα μου, αλλά για να μην τους στενοχωρήσω δεν μιλούσα. Ο σύζυγος στον κόσμο του δεν μπορούσε, αλλά αργότερα κατάλαβα πως ούτε ήθελε να ασχοληθεί ουσιαστικά με το θέμα της υγείας μου. Βλέπεις, τότε η λέξη ψυχολογικά τρόμαζε πολλούς. Φαίνεται ότι είχες μια ψυχοσωματική πάθηση αυτού που περιγράφεις. Αν το δούμε και λίγο με το γλωσσάρι της ψυχανάλυσης και του Φρόιντ, θα λέγαμε ιστερική κατάσταση. Όταν έλεγε ο Φρόιντ ιστερία, εννοούσε να νιώθεις και να είσαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να δεις, ενώ στην πραγματικότητα βλέπεις. Ιστερική τύφλωση, για παράδειγμα, είχε μια πολύ γνωστή
ιστορία με τη θεραπεία της ιστερικής τύφλωσης μιας κοπέλας. Φαίνεται ότι αυτό ήταν ψυχοσωματικό που έχανες στην ισορροπία σου, αφού λες ότι ίσως στο νοσοκομείο έκανες χίλιες εξετάσεις και δεν βγήκε τίποτα. Δεν νομίζω να έγινε καμιά φορά σωματικό, ήταν ψυχοσωματικό. Δηλαδή είχε ψυχολογική προέλευση και έκανε manifestation σωματικά, physically, στο body, στο σώμα. Φυσικά, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται όλες οι εξετάσεις οι παθολογικές, γιατί μπορεί κάτι το οποίο να ονομάζουμε ή να θεωρούμε ψυχοσωματικό να είναι παθολογικό όντως. Όταν όμως γίνουν όλες οι εξετάσεις και φανερωθεί και αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει οργανική αιτία για κάποιο ψυχοσωματικό σύμπτωμα, τότε δίνουμε έμφαση στη ψυχοθεραπεία και ίσως και στη φαρμακοθεραπεία. Εξαρτάται από την περίπτωση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που είχαμε τον πρώην άνδρα μου. Ήταν εξαρτημένος από ποτό και χασίς. Εγώ και τα δύο τα μισώ. Λάθος. Τώρα που και που μου αρέσει ένα κρασάκι, αφού μετά από 25 χρόνια χώρισα και ξαναβρήκα την υγεία μου. Δεν θέλω να σε κουράσω, πολλά έχω να πω για να καταλάβεις ποια είμαι, αλλά νομίζω κατάλαβες. Ναι, σε είδα και από κοντά και κατάλαβα, είσαι πολύ ωραία τύπησα. Είχε έρθει φίλε σε μια παρουσίαση, γιατί είχε να είναι στην Ελλάδα και ήρθε. Ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο φουλ ήμουν τότε. Ποτέ δεν ήπια σταγόνα μαζί του, γιατί κάποιος έπρεπε να κρατήσει ισορροπίες σε αυτό το γάμο. Και κάποιο έλεγχο, μην βουλιάξουμε τελείως, μια και είχαμε και δύο παιδιά. Λοιπόν, είμαι η Μαρία, λέμε το Μαρία είναι ψευδώνυμο. 58 χρονών διαζευγμένη, έχω δύο κορίτσια ενήλικα και τέσσερα εγγόνια, είμαι η Μαρία και είμαι καλά. Για μένα μπορώ να πω πως κατάλαβα νωρίς πως πρέπει εγώ να αλλάξω, αλλά άργησα να αλλάξω και ας είχα στήριξη από γονείς και από ψυχολόγο, επειδή παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή, μόλις τελείωσα το σχολείο. Επίσης και ο πρώην μου ήταν στην ίδια ηλικία. Πόσο είσαι στα 17-18 ετών? Οι γονείς μου τότε δεν συμφωνούσαν. 17 λες ότι ήσουν, 17 ετών. Οι γονείς μου τότε δεν συμφωνούσαν και έπρεπε να υπογράψουν. Μικρά παιδιά ήμασταν, απλά εγώ μπήκα στο ρόλο μου και ωρίμασα. Ναι, όταν παντρευτεί κάποιο πριν την ενηλικίωση, πρέπει οφείλουν να υπογράψουν οι γονείς. Εγώ μπήκα στο ρόλο μου και ωρίμασα, ο άλλος όμως όχι. Και έτσι είχα όχι δύο παιδιά, αλλά τρία. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό, ότι δεν έχω μόνο τα παιδιά, έχω και το σύζυγο που είναι σαν παιδί. Όχι ότι όλοι οι σύζυγοι είναι έτσι, αλλά σε περιπτώσεις παρόμοιες που η γυναίκα είναι ωριμότερη του ανδρός. Απλά δεν ήθελα να δικαιωθούν οι γονείς μου που ήταν πολύ σκεπτικοί με αυτό το γάμο και με τιμώρησα βαριά εγώ ίδια η αντίδραση. Σου είπαν όχι, εσύ τότε επέμενες, το έκανες και μετά δεν ήθελες να βγουν σωστοί. Πολλά γνωρίζουμε κατά βάθος, αλλά ο εγωισμός μας δεν μας επιτρέπει να παραδεχτούμε την ήττα μας. Για το καλό μας πρέπει να παραμερίζουμε τον εγωισμό μας. Συνέχισε το κάλεσμά σου, είναι για μας δώρο Θεού. Πόσο γουστάρω ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό που έκαναν ή κάνουν ψυχοθεραπεία, δεν φαντάζεστε. Και εγώ τους γουστάρω πάρα πολύ. Ίσως προλάβουν και γνωρίσουν μια ώρα νωρίτερα τον εαυτό τους μέσα από τα όμορφα λόγια σου και φροντίσου γι' αυτόν. Εγώ μέχρι στιγμή με όλα όσα λες στα vlog συμφωνώ θεκλίτσα μου. 10 χρόνια ψυχοθεραπείας κάτι έμαθα κι εγώ. Να σας έχει ο Θεός καλά και εσένα και τον άνδρα σου και τα παιδάκια σου και όλους τους αγαπημένους σου. Και εσύ να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Χαχα, θα σου πω 2 ώρες. 2 ώρες και έγραφα με μεγάλη χαρά και χαμόγελο. 2 όμορφες ώρες δείχνοντας μια ματιά στο πίσω και ορθάνυχτα τα μάτια στον μπροστά μας. Με μεγάλη εκτίμηση και αγάπη. Και έχουμε και update. Θέλω να τονίσεις, Θέκλα μου, πως αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία σήμερα θα ήμουν ή στο ψυχιατρίο ή κάτω από τα ραδίκια. Δηλαδή θα πέθαινες ή θα είχες πεθάνει από θέματα υγείας ή στο ψυχιατρίο. Η μητέρα μου πολύ θρήσκια, θυμάμαι μου είχε δώσει μια προσευχή να τη λέω κάθε βράδυ. Λοιπόν, 3 χρόνια προσευχόμουν να με πάρει ο Θεός μην κάνω καμιά βλακεία και όχι να γίνω καλά. Τόσο χάλια είμαι. Μέχρι που ήρθε μετά από πολλούς γιατρούς ο ψυχολόγος και η ψυχοθεραπεία στη ζωή μου. Ας είναι καλά ο ψυχολόγος μου, πολύ διακριτικά με πήρε από το χέρι και μαζί περπατήσαμε, αφού εγώ μόνη έξω σε κόσμο βήμα να κάνω δεν μπορούσα. Και ακόμα με έβαλε να οδηγήσω αρκετά χιλιόμετρα και μου είπε όχι 10 χιλιόμετρα, αλλά και 1000 χιλιόμετρα θα μπορέσεις με τον καιρό. Εγώ όμως δεν πίστευα στον εαυτό μου. Αχ, τι να σου πω, Θέκλα μου, πως εγώ εκείνη την ώρα σκεφτόμουν μήπως με δει ο πρώην σύζυγος και όχι πως ο ψυχολόγος μου ήταν η σωτηρία μου. Τώρα όλα είναι καλά. Άργησα, αλλά βρήκα τον εαυτό μου αλλά και τον άνθρωπο μου. Αχ, πόσο χαίρομαι για σένα. Έχω έναν υπέροχο άνδρα δίπλα μου με ανοιχτό μυαλό, πολύ πνευματικό άνθρωπο και μαζί σε ακούμε κάθε βράδυ.
Πολλά ευχαριστώ, χρωστάω και σε αυτόν, αλλά δίχως τη ψυχοθεραπεία τώρα δεν θα μιλούσαμε για τίποτα από όλα αυτά. Είμαι ευγνώμων για τη βοήθεια που έλαβα, έμαθα πολλά. Χαίρομαι να σε ακούω γιατί τα λες όπως έχουν τα πράγματα, σε πάω πολύ και μέχρι στιγμή σε όλα τα vlog συμφωνώ μαζί σου. Τώρα που πέρασε και 5 μήνες να κάνουμε το vlog, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά το update είναι καινούριο. Συμφωνείς ακόμα. Να είσαι καλά, γλυκιά μου, εσύ τα παιδάκια σου, ο Παναγιώτης σου και όλοι αυτοί που αγαπάς και επίσης και εμείς όλοι που μέσα από το κανάλι σε γνωρίσαμε και σε αγαπήσαμε. Τι ωραία επιστολή αυτή. Πάρα πολύ ωραία επιστολή. Όχι μόνο γιατί μου πλέγει το εγκόμιο η φίλη η Μαρία, και σε ευχαριστώ, αλλά γιατί τονίζει αυτή η γυναίκα στα 55 της τώρα, τονίζει πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε στη βελτίωση και στην ουσία στη σωτηρία της ζωής της η ψυχοθεραπεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλη Μαρία, το βάζω εισαγωγικά γιατί είναι Μαρία το όνομά σου, εγώ και εσύ ξέρουμε ποιο το όνομά σου, που μας έστειλες αυτή την επιστολή, γιατί μας έδωσες την ευκαιρία μέσα από το δικό σου παράδειγμα, το τόσο γλαφυρό, να καταλάβουμε δύο πράγματα. Το πρώτο το πράγμα, αυτό που είπα μόλις τώρα, ότι η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο εγώ συνεχώς τη συστήνω. Ξαναλέω πως δεν έχω κανένα συμφέρον οικονομικό ή οποιοδήποτε άλλο να κάνει κάποιος ψυχοθεραπεία. Εγώ πλέον δεν βλέπω κόσμο. Σας συστήνω την ψυχοθεραπεία επειδή πραγματικά πιστεύω ότι βοηθάει. Πραγματικά και το έχω δει και από την προσωπική μου ζωή αλλά και από τόσες ιστορίες όπως αυτές τις φίλες μας σήμερα. Ότι μπορεί να είναι ο καταπέλτης η ψυχοθεραπεία, ο καταλύτης που θα αλλάξει τη ροή της ζωής ενός ανθρώπου προς το καλύτερο. Και ο καταπέλτης ίσως που θα ρίξει να, πάνε, να φύγουν, να φύγουν από τη ζωή μας οτιδήποτε μας βαραίνει. Η φίλη λέει εδώ ότι ντρεπόταν να πάει στο ψυχολόγο, φοβόταν να πάει στο ψυχολόγο, είχε έγνοια μην τη δει ο άνδρασης ότι πήγαινε στο ψυχολόγο, κρυβόταν από εδώ, κρυβόταν από εκεί κλπ. Κλπ. Και λέει τότε δεν καταλάβαινα πόσο καλό μου έκανε ο ψυχολόγος. Άρα το πρώτο πράγμα το πολύ όμορφο μας δίνει η φίλη γιατί να ευχαριστούμε είναι αυτό, η δική της εμπειρία, η δική της κατάθεση ζωής για το βίωμά της με την ψυχοθεραπεία. Και το άλλο το επίσης πολύ σημαντικό είναι αυτό στο οποίο είναι αυτό το πρόβλημα, αυτή η παγίδα στην οποία πέφτουμε πολλοί από εμάς. Κάνουμε σε νεαρή ηλικία μια επιλογή η οποία δεν είναι καλή για μας, όπως επιλογή ακατάλληλου συντρόφου, επιλογή διεργασίας, επιλογή σπουδών. Λέμε θέλω να πάρω αυτόν τον άνδρα ή θέλω να σπουδάσω αυτό το πράγμα ή θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Οι γονείς μας λένε όχι, δεν σου κάνει, δεν σου ταιριάζει. Εμείς επιμένουμε, πεισμώνουμε, στείνουμε πόδι. Το κάνουμε αυτό που θέλουμε και στην πορεία συνειδητοποιούμε ότι δεν μας κάνει. Δεν μας ταιριάζει η σπουδή, δεν μας ταιριάζει ο άνδρας, δεν μας ταιριάζει η κατάσταση και υπερισχύει ο εγωισμός μας έναντι στους γονείς μας ή η αντίδρασή μας έναντι στους γονείς μας να μην παραδεχτούμε ότι είχαν δίκιο και είχαμε άδικο παρά το συμφέρον μας. Πραγματικά σας το λέω και το λέω και σε νέα παιδιά και σε μεγαλύτερους ανθρώπους. Χίλιες φορές να τσαλακωθεί ο εγωισμός μας παρά να καταστρέψουμε τη ζωή μας. Ο εγωισμός είναι για να τσαλακώνεται, δεν είναι για να λατρεύεται. Ο κακός νοούμενος εγωισμός δεν πειράζει να τσαλακωθεί. Όταν παραμένεις σε κατάσταση τοξική για σένα, από εγωισμό για να μην παραδεχθείς ότι σου κάνει αυτή η επιλογή σου, είναι πάρα πολύ πιθανόν να πέσει παντελώς η αυτοεκτίμηση σου και η αυτοαγάπη σου και να καταστραφεί το εγώ σου. Το εγώ σου με την έννοια της προσωπικότητας, της ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Άρα, εάν βρίσκεστε σε μια τέτοια θέση και το μόνο που σας κρατάει από το να τα τεινάξετε όλα στον αέρα είναι το ότι κάποτε είχατε πολεμήσει πολύ για να πετύχετε αυτό το πράγμα, ξανασκεφτείτε το. Ας τσαλακωθεί ο εγωισμός μας προκειμένου να σώσουμε τον εαυτό μας. Καλή μας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.